Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε όσα περισσότερα τραγούδια προλαβαίνουμε για την αθεία. Υποπτευόμαστε ότι οι Cure δεν ονομάζουν Θεό και πως οι James υποστηρίζουν ότι ο Χριστός αυτοκτόνησε. Δοκιμάζουμε τα όρια της βλασφημίας και θυμόμαστε ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο ίσως και να ζούμε ακόμη σε ένα θρησκευτικό μεσαίωνα, παρά το γεγονός ότι ο γέροντας Παστίτσιος, η διαδικτυακή δηλαδή σατυρική περσόνα, αθώθηκε. Όλα αυτά τα κάνουμε όμως κυρίως για να σας θυμίσουμε ότι το Σάββατο 11 Μαρτίου διοργανώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στην Αθήνα από το Πάντιο, την Ένωση Αθέων και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με θέμα τη θρησκεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομία και την πολιτική. Ίσως πάλι να το κάνουμε απλώς, γιατί ο Steve Martin κάποτε μας προκάλεσε, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν τραγούδια για άθεους. Religious people have such beautiful music and art, and atheists really have nothing. Οι θρησκευόμενοι έχουν τόσο όμορφη μουσική και τέχνες. Οι άθεοι δεν έχουν απολύτως τίποτα. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Έχω μπροστά μου το ημνολόγιο των άθεων. Ένα τραγούδι με τίτλο «Οι άθεοι δεν έχουν κανένα τραγούδι». Christians have their hymns and pages, Havanagilas for the Jews, Baptists have the Rock of Ages, Rock of Ages, atheists just sing the blues, Romantics play Clair de Lune, born again, sing He is risen. But no one ever wrote a tune for godless existentialism. For atheists, there's no good news. They'll never sing a song of faith. In their songs, they have a rule. The he is always lowercase. The he is always lowercase. Some folks sing a bacchantata. Bacchantata. Lutherans get Christmas trees. Atheist songs add up to nada. Up to nada. But they do have Sundays free. Pentecostals sing. They sing to heaven. Gothics had the Book of Scrolls. Numerologists count to seven. Atheists have rock and roll. For atheists, there's no good news. They'll never sing a song of faith. In their songs, they have a rule. The he is always lowercase. The he is always lowercase. Όλες οι θρησκείες, υποστηρίζει ο Steve Martin, έχουν τα τραγούδια και τους ύμνους τους. Και οι άθεοι έχουν μόνο τα blues. Γιατί ποτέ κανένας δεν έγραψε ούτε ένα στίχο για τον αθεϊστικό υπαρξισμό. Και άλλωστε, συμπληρώνει το τραγούδι, ο μόνος κανόνας που έθεσαν ποτέ οι άθεοι στα τραγούδια τους είναι ότι το πρώτο γράμμα της λέξης Θεός γράφεται με πεζό και όχι με κεφαλαίο. Catholics dress up for mass and listen to Gregorian chants. Η πρόκληση από τον Steve Martin ήταν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια και ως εκπομπή αποφασίσαμε να αποδομήσουμε τα επιχειρήματά του. Καταρχήν, εντοπίσαμε τουλάχιστον 3 τραγούδια τα οποία αναφέρονται στον υπαρξισμό, όπως λόγου χάρη το Did Use to Overkill, τον Zyklon. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο, αρκεί να δίνεις λίγη προσοχή στους στίχους. «Υπαρξισμός, εκεί καταδικάστηκα να ζω», τραγουδούν οι Zyklon, σε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να κάνει ακόμη και τα κόκαλα του Ζαν Πολ Σάρτ να τρίζουν από τα μπάσα. Για την ιστορία, να σας πούμε ότι οι Zyklon δανείζονται το όνομά τους από την χημική ουσία Zyklon B,
που χρησιμοποιούσε ο Χίτλερ στους θαλάμους αερίων. Ξέρετε, τα αέρια που κατασκεύαζε η εταιρεία Inge Farben πριν διαλυθεί στην Bayer, την Agfa και την Basf. Θα μπορούσαμε φυσικά να απαντήσουμε σε όλα τα επιχειρήματα του Steve Martin ότι δεν υπάρχουν τραγούδια για άθεους, γεμίζοντας την εκπομπή με τραγούδια death metal. Θεωρήσαμε όμως ότι πρώτον μπορεί αυτό να σας φανεί ελαφρώς κουραστικό και δεύτερον ότι είναι τόσο εύκολο σαν να κλέβεις εκκλησία. Γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε με κάτι πιο ελαφρύ σαν τους James. At the crowd, wake them up. This anger's deeper than sleep. Got to keep awake to what's happening. I can see the thing through my vision and along the field. My God is watching over me. Got to tell the world before we dream in this is not. «Δεν αισθάνομαι πλέον ότι ο Θεός μου με παρακολουθεί», τραγουδούν οι James και συνεχίζουν με μια ελαφρώς νιτσεϊκή ή αν προτιμάτε καζαντζάκια προσέγγιση στο θέμα. «Όταν με άφησες να πέσω, έβγαλα δικά μου φτερά. Όταν με άφησες να πνιγώ, έβγαλα βράχια και πτερύγια. Και τώρα έχω το βάθος της θάλασσας. Και όταν με άφησες να πεθάνω, το πνεύμα μου απελευθερώθηκε. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα που να με φοβίζει». Και αν όλα αυτά σας ακούγονται ελαφρώς διφορούμενα για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των James, πριν από μερικά χρόνια, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Tim Booth εξήγησε στο BBC τις θέσεις του για όλες τις θρησκείες. Ακούμε το απόσπασμα μεταφρασμένο αλλά αυτούσιο με τη μουσική επένδυση που διάλεξε τότε το BBC. The dominant religions of Islam, Christianity and Judaism. Οι κυρίαρχες θρησκείες του Ισλάμ, του Χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να υπερβαίνει τη σεξουαλική του φύση. Ότι το αμαρτωλό σώμα μας χρειάζεται έλεγχο, κατά προτίμηση από την Εκκλησία. Πιστεύω ότι αυτές οι αρχαίες πατριαρχικές αντιλήψεις ασκούν ακόμη πολύ ισχυρό έλεγχο στις κοινωνίες μας. Still have a far too strong and subtle control over our society. Loving, you call it sinning. You still know women. It's tradition. Tribe judging from where I'm sitting, you're greenly jealous and as lonely as a man. The enforced suppression of our sexuality is poisonous, unnatural
and damages our mental and physical well-being. Το να μας επιβάλλουν να καταπνίγουμε τη σεξουαλικότητά μας είναι δηλητηριώδες, αφύσικο και καταστρέφει τη φυσική και την ερωτική μας υγεία. Πόσοι καλοπροαίρετοι ιερείς που προσπάθησαν να ελέγξουν τη φυσική τους επιθυμία και να μείνουν άγαμοι, κατέληξαν παιδεραστές. Η μοιχεία και η ομοφιλοφιλία τιμωρούνται ακόμη με λιθοβολισμό σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Η περιτομή πραγματοποιείται σε εντογέννητα χωρίς πρόβλεψη για τις ψυχικές επιπτώσεις. Την εποχή του AIDS είναι αμαρτία να χρησιμοποιείς προφυλακτικό. Στις περισσότερες χώρες δεν μπορούμε να λάβουμε βοήθεια για να αυτοκτονήσουμε, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε ανυπόφορους πόνους. Την ίδια ώρα η δολοφονία νεαρών κοριτσιών ονομάζεται έγκλημα τιμής. Is called honor killings. Suppress your love, suppress desire, compress a life till life expires, hold your breath and pinch denial, complexity. Women are labeled whores for the merest expression of their sexuality. Οι κυρίαρχες θρησκείες του Ισλάμ, του Χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να υπερβαίνει τη σεξουαλική του φύση. Ότι το αμαρτωλό σώμα μας χρειάζεται έλεγχο, κατά προτίμηση από την Εκκλησία. Πιστεύω ότι αυτές οι αρχαίες πατριαρχικές αντιλήψεις ασκούν ακόμη πολύ ισχυρό έλεγχο στις κοινωνίες μας. Ο Tim Booth λοιπόν έχει σαφέστατες απόψεις για το σκοταδισμό που εκφράζουν όλες ανεξαιρέτως οι θρησκείες του κόσμου. Και αν έχεις αυτό στο μυαλό σου, αρχίζεις να ακούς διαφορετικά και ένα άλλο τραγούδι των James. Αυτό που λέει «Ήσουν ένας από τους τρεις, πιθανότατα στον Σταυρό». Τους ακούμε και επιστρέφουμε. Before believe, oh well,
Ήσουν, λένε οι James, ένας από τους τρεις και ο μοναδικός που βρήκες στη Γαλήνη. Ήξερες ότι έρχονται για σένα, οπότε αυτό που έκανες ήταν απλώς αυτοκτονία. Ελπίζω τώρα να ικανοποιήθηκες, γιατί είναι ντροπή που έγινες τόσο διάσημος μόνο για μία θυσία. Και αν, όπως πολλοί πιστεύουν, ο ένας από τους τρεις για τον οποίο τραγουδούν οι James ήταν ο Χριστός, μόλις ακούσαμε ίσως το πιο σκληρό κατηγορό εναντίον του χριστιανισμού που έχει γραφτεί ποτέ. Οι James βέβαια δεν ήταν τα μοναδικά παιδιά εκείνης της εποχής που είχαν τις δικές τους απόψεις για τις θρησκείες και ιδιαίτερα τον χριστιανισμό. Γιατί στο ίδιο πνεύμα αθείας εκτιμούμε ότι κινούνταν και οι Cure. Τους ακούμε και αυτούς σε πνεύμα αθεϊστικής κατάνοιξης και επιστρέφουμε. Εκφράζει ο καθένας την πίστη του, δεν το γνωρίζω, τραγουδά ο Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure, και συνεχίζει μιλώντας για έναν παράδεισο που δεν είδε ποτέ και μία άγνωστη σε αυτόν κόλαση. Όλα αυτά, συμπεραίνει, δεν είναι αλήθεια, δεν είναι σωστά, είναι ένα ψέμα. Το συγκεκριμένο τραγούδι συγκαταλέγεται συχνά στο top 10 ή το top 20 των playlist για άθεους. Πιθανότατα γιατί είναι πιο γνωστό στο ευρύ κοινό από έναν άλλο ύμνο αθείας που έγραψαν οι Cure. Αυτόν που λέει «Ο Θεός σου είναι φόβος». We'll be right back.
your God is fit. But all you are is all there is. Your God is fit. But nothing more than all of this. Your God is. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure, ήταν από εκείνα τα παιδιά που τα απέβαλαν από το σχολείο γιατί τολμούσαν να αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού σε κάθε ευκαιρία. Στα τραγούδια του όμως μιλά συχνά με γρίφους για θέματα που θα μπορούσαν ή δεν θα μπορούσαν να αφορούν τη θρησκεία. Γι' αυτό και εμείς, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα στραφούμε σε συγκροτήματα που λένε τα σίκα-σίκα και την αθεία-αθεία. Γιατί το αντίπαλο στρατόπεδο όχι μόνο έχει γράψει και αυτό μουσικάρες, αλλά πολύ συχνά λέει τα πράγματα πολύ πιο ξεκάθαρα. Όπως εδώ, ο Τζόνι Κας συμπιέζει σε ένα τραγούδι ίσως τις περισσότερες αναφορές στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που έχουμε ακούσει ποτέ. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw. And behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree.
It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να ανανεώσουμε τη δισκοθήκη της αθείας μας με δύο αφορμές. Η πρώτη είναι η αθώωση του γέροντα Παστίτσιου που διώκονταν για βλασφημία και ο οποίος αθωώθηκε από το ψηλομεσαιωνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Ελλάδας όχι γιατί τον έκριναν αθώο, αλλά λόγω εξάλειψης του αξιοπίνου. Η δεύτερη αφορμή είναι η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Κράτος και Εκκλησία. Προσεγγίσεις», η οποία διοργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ένωση Αθέων και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 10 το πρωί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εμείς στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τραγούδια των Cure και των James με μικρές ή μεγαλύτερες αιχμές εναντίον κάθε θρησκείας. Και τώρα έχει έρθει η στιγμή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αγαπητέ Θεέ. People that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in you. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be loud and clear. We all need a big reduction in amount of tears.
Δεν ξέρουμε αν το καταλάβατε, αλλά εκεί προς το τέλος ο τραγουδιστής των Ecstasy τα πήρε ελαφρώς στο κρανίο. «Αγαπητέ Θεέ», λέει μονολογώντας, αφού γνωρίζει ότι δεν υπάρχει Θεός να τον ακούσει, «δεν θα πιστέψω στον παράδεισο και την κόλαση, σε αγίους και αμαρτωλούς ή στον σατανά. Μας απογοητεύεις πάντα με τους πολέμους που φέρνεις και τα βρέφη που πνίγεις, με τους ανθρώπους που χάνονται στη θάλασσα και δεν βρίσκονται ποτέ. Ο πόνος απλώς βοηθά στο να συγκαλύπτεται το γεγονός ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι μια ανίερη απάτη. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο δεν πιστεύω, αυτό είσαι εσύ», λένε η Ecstasy. Και να σκεφτεί κανείς ότι το τραγούδι ξεκινούσε με γνήσιες, αγνές προθέσεις διαπραγμάτευσης, αφού το συγκρότημα κατέβηκε με συγκεκριμένη πρόταση πλαίσιο προς τον Θεό να φτιάξει λίγο καλύτερο τον κόσμο. Και όταν λέμε καλύτερο, του διευκρίνιζαν, δεν εννοούμε να ρίξεις την τιμή της μπύρας. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς βέβαια, ο δίσκος με το συγκεκριμένο τραγούδι εξαφανίστηκε από αρκετά δισκάδικα του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις κυκλοφόρησε. Η Ecstasy, όπως διαπιστώσαμε, δεν ήταν οι μόνοι Βρετανοί που τα έβαζαν με το Θεό σε προσωπικό επίπεδο. Ο Morrissey, στο ίδιο κλίμα, αν και λίγο πιο διαλλακτικός, τραγουδούσε «I have forgiven Jesus». «Έχω συγχωρέσει τον Ιησού». I was a good kid, I wouldn't do you no harm. I was a nice kid with a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I know I'll always be near to you. But Jesus hurt me when he deserted me. But Jesus hurt me when he deserted me, but condescension, Thursday is pathetic, by Friday life has killed me, by Friday life has killed me. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν ο Morrissey έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα μεγάλο παράπονο απέναντι στον Υιό του Θεού, τον οποίο τελικά ο τραγουδιστής έχει την μεγαλοψυχία να συγχωρέσει. In a loveless world, when there's no one I can turn to unlock all this love. Αρκετά ακόμη συγκροτήματα αποδίδουν στον Υιό του Θεού ιδιότητες και χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στα σγραφάς. Όπως εδώ, οι Smile Empty Soul υποστηρίζουν με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς είναι διευθυντής στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Walmart.
μικρέ μου», τραγουδούν οι Smile Empty Soul. «Κράτα τη σκέψη σου και τη γλώσσα σου και άρπαξε ένα καρότσι. Γέμισε το με όλα τα σκουπίδια που σε κρατάνε γονατιστό. Γιατί ο Χριστός είναι διευθυντής στην αλυσίδα αμερικανικών σούπερ μάρκετ Walmart». Το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται σπάνια στα playlist που θα βρείτε εκεί έξω για την αθεία. Ίσως γιατί πρωτίστως καταδικάζει τον καταναλωτισμό και ίσως γι' αυτό ενοχλεί πρωτίστως τους άθεους φιλελεύθερους. Παρόμοια κατάσταση δηλαδή με αυτή που αντιμετώπιζε και η Τζάνις Τζόπλιν όταν παρακαλούσε το Θεό να της αγοράσει μία Mercedes, γιατί όλοι οι φίλοι της είχαν Porsche και ζήλευε. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Τα συγκεκριμένα τραγούδια μπορεί να μην αποτελούν τον ορισμό των αθεϊστικών ύμνων, αλλά σίγουρα δεν ανήκουν σε βαθιά θεοσεβούμενους ανθρώπους. Αντιθέτως, ανήκουν σε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που δημιουργούν τους θεούς τους κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου. Όπως κάνουν δηλαδή όλοι, χωρίς όμως να το αναγνωρίζουν. Όπως κάνουν και οι Τσαμπαουάμπα όταν τραγουδούν το Jesus in Vegas. The audience in the palm of my hands. My good friend Sinatra on my right. Andrew Lloyd Webber is doing the lights. It's twice a night, 25 nights. Οι Τσαμπαουάμπα αναμειγνύουν ελαφρώς άτσαλα ιστορίες θρησκειών και τζόγου, με τον Ιησού να έχει εγκαταλείψει προφανώς τη διεύθυνση των Walmart και να περνά τον χρόνο του στο Las Vegas. Αριστερά του έχει, λέει, τον Frank Sinatra, ενώ υπεύθυνος φωτισμού είναι ο Andrew Lloyd Webber. Και η μαφία, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα, καιροφυλακτεί σε κάθε γωνία. Ο Χριστός, μαθαίνουμε, είναι εκεί για business. Όπως για business απουσιάζει διαρκώς και ο Θεός όταν τον χρειάζεται ο Tom Waits. God's away on business. Someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking.
The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who were the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tent with the shovel and the pick, it's a job. The job, money mood rising with the plague and the fun. Join the mob, join the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers. Ο Τομ Ουέιτς στη δική του βλάσφημη αναφορά στα θεία παρουσιάζει έναν αδιάφορο θεό, ο οποίος δεν είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι. Το πλοίο λέει βυθίζεται και οι φτωχοί, οι τυφλοί και οι ανήμποροι έχουν μείνει με μόνα αφεντικά τους δολοφόνους, τους ληστές και τους δικηγόρους. Γιατί ο θεός λείπει σε δουλειές. Θα πρέπει βέβαια να ξαναπούμε ότι όλα αυτά τα τραγούδια μπορεί να μην δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στο θεάνθρωπο, αλλά δεν αμφισβητούν αναγκαστικά την ύπαρξη θεών και θεάνθρωπων. Γιατί μπορεί ο Τομ Ουέιτς να αισθάνεται αβοήθητος ενώ πνίγεται, αλλά κανένας δεν του υποσχέθηκε ότι ο Θεός είναι και ναυαγοσώστης. Επίσης, το ότι κανένας δεν έφερε τη Mercedes που είχε παραγγείλει η Τζάνις Τζόπλιν από το Θεό, δεν είναι και το πλέον ατράνταχτο επιχείρημα για την ανυπαρξία του τελευταίου. Για να περάσουμε λοιπόν στον σκληρό πυρήνα των τραγουδιών για άθεους, θα πρέπει να καταφύγουμε σε καλλιτέχνες όπως ο Billy Joel, ο οποίος κατάφερνε να εξοργίζει την καθολική εκκλησία με κομμάτια σαν κι αυτό. Το 1977 αμερικανικές θρησκευτικές οργανώσεις ξεκινούν μια εκστρατεία ασκώντας τρομακτικές πιέσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για να απαγορεύσουν την μετάδοση αυτού εδώ του τραγουδιού. Και τα καταφέρνουν. Ο Billy Joel διηγείται την ιστορία ενός αγοριού που επιθυμεί να διακορεύσει ένα κορίτσι, το οποίο όμως τυχαίνει να είναι από καθολική οικογένεια και περιμένει πρώτα να παντρευτεί. Σου έδειξαν, λέει, ένα άγαλμα και σου είπαν να προσεύχεσαι. Σου έχτισαν ένα ναό και σε κλείδωσαν μέσα.
αλλά ποτέ δεν σου εξήγησαν το τίμημα που θα πληρώσεις για την πίστη σου. Και το τραγούδι καταλήγει ότι μόνο οι καλοί τελικά πεθαίνουν νέοι. Η αλήθεια είναι ότι ο Billy Joel έκανε τότε ορισμένες διορθωτικές δηλώσεις, μπας και σώσει την καριέρα του. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή έγινε ένα θαύμα. Οι πωλήσεις του δίσκου εκτινάχθηκαν, ακριβώς λόγω της απαγόρευσης μετάδοσης του τραγουδιού. Φυσικά, μια εκπομπή που επιθυμεί να παρουσιάσει μια στοιχειωδώς πλήρη εικόνα για τα τραγούδια που ακούν οι άθεοι, δεν θα μπορούσε να παραλείψει τους απόλυτους εκφρασές του είδους. Θα ήταν δηλαδή ιεροσηλεία να μην μιλήσουμε για τους Bad Religion. But you can't explain your reason of discipline or die. There's no kidding in this world. They can't decide to pull the strings right to your side. Your heart is a shadow of death. They find a life you want that mostly hurts inside. It's hard to escape the guy, but when you've been through the rules of a million lives, that's when I start trusting in you. Οι Bad Religion, όπως μαρτυρά και ο τίτλος τους, έχουν αφιερώσει την καριέρα τους στην καταδίκη των θρησκειών και την απόρριψη θεών και δαιμόνων. Πάντα βέβαια με ευγένεια και σεβασμό στην πίστη του άλλου. Όπως εδώ, στο Faith in God. Δεν έχω, λέει, κανένα πρόβλημα με την πίστη σου στο Θεό, αλλά όταν αρχίζεις να προσκυνάς τους κανόνες τους και να ακούς τα ψέματά τους, μου προκαλείς θλίψη. Ζεις σε ένα σωρό από ακαθαρσίες, αλλά δεν μπορείς να εξηγήσεις τους λόγους της ύπαρξής σου. Και έτσι πιστεύεις ότι σε έπλασε ο Θεός. Ολόκληρη η ζωή σου, συνεχίζουν οι Bad Religion, σκιάζει το θάνατο. Και όταν συνειδητοποιείς ότι δεν θέλεις να πεθάνεις μόνος, νομίζεις ότι θα έχεις πάντα το Θεό δίπλα σου. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαζόμασταν άλλη μια εκπομπή μόνο για να αναγνώσουμε τους τίτλους των τραγουδιών των Bad Religion που σχετίζονται με τη θρησκεία και την ανυπαρξία του Θεού. Επειδή όμως ο χρόνος της κάθε εκπομπής είναι πεπερασμένος, όπως και η ζωή μας, που είναι μία και χωρίς συνέχεια σε άλλους κόσμους, καλύτερα να βγείτε έξω και να την απολαύσετε. Κάπου εδώ δηλαδή, εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να σας θυμίσουμε ότι η αφορμή για αυτή την εκπομπή ήταν η ημερίδα που πραγματοποιείται το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 10 το πρωί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με θέμα την Εκκλησία, το κράτος και όλους αυτούς. Και εκεί θα ακούσουμε σκέψεις για το ρόλο της θρησκείας στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία, ελαφρώς πιο σοβαρές από τα τραγούδια που σας δώσαμε σήμερα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου λοιπόν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και τον Μέριλιν Μάνσον που δηλώνει μεφιστοφελής στο Λος Άντζελες, γεια σας και χαρά σας.